Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε σε άλλη μια ενότητα του Regional Growth Conference 2023. Θέμα μας σήμερα και σε αυτή την ενότητα η ελληνική διασπορά. Σας ευχαριστούμε όλους όσοι βρίσκεστε εδώ σήμερα με φυσική παρουσία αλλά και όσους μας παρακολουθείτε μέσα από το live streaming. Καλεσμένος μας και τον καλωσορίζω ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού, ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης. Κύριε Κατσανιώτη, καλώς ήλθατε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ξεκινήσω συγχαίροντας τους διοργανωτές για ένα ακόμα άρτιο εξωστρεφές συνέδριο που διοργανώνουν, το 11ο για μένα, επειδή συμμετέχω από το πρώτο που έχει γίνει στην Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης τότε όταν ήμουν Γενικός Γραμματέας. Είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό γιατί πολλοί ρωτούν αν είναι ένα ακόμα συνέδριο. Δεν είναι ένα ακόμα συνέδριο. Είναι ένα συνέδριο που πραγματικά καταφέρνει και βάζει στον ίδιο χώρο για τρεις μέρες ανθρώπους που ασχολούνται με διαφορετικά πεδία με ένα κοινό στόχο. Ανάπτυξη. Την ανάπτυξη της περιοχής μας. Και η ανάπτυξη της περιοχής μας είναι καλύτερη ζωή για τους πολίτες της περιοχής μας. Εμείς θα κινηθούμε όμως σήμερα εκτός των τυχών. Θα πάμε υπερτοπικά και επειδή ξέρω ότι από τους διοργανωτές είναι πολύ σφιχτό το πρόγραμμα, θα περάσω αμέσως στην πρώτη μου ερώτηση. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η ελληνική διασπορά κατανέμεται σε 140 κράτη και έχει διαφοροποιήσεις ως προς την ποσοτική αλλά και την ποιοτική σύνθεσή της. Πέρα βέβαια από το παντού υπάρχουν Έλληνες, αυτό που ακούμε συχνά, πόσο σας δυσκολεύει αυτό στη χάραξη πολιτικής για τους αποδήμους μας? Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι ένα διασπορικό κράτος. Από τις πρώτες παροικίες των φαναριωτών μέχρι και την τελευταία μεταναστευτική, τελευταίες μεταναστευτικές ροές της κρίσης, η Ελλάδα ήταν πάντα ένα διασπορικό έθνος. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε και είναι ευκαιρία να το πω, ότι από την περιοχή μας ξεκίνησε και το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα της χώρας και όχι μόνο για Έλληνες. Από την Πάτρα έφευγαν τα πρώτα πλοία, κυρίως για την Αμερική, που είχαν μέσα Έλληνες, Αλβανούς, Τούρκους, Βούλγαρους, Αρμένιδες. Ήταν η μεγάλη ανάγκη τότε για μια καλύτερη ζωή σε έναν νέο κόσμο. Στον χρόνο που έχω την ευθύνη αυτού του χαρτοφυλακίου έχω επισκεφτεί πάνω από 30 χώρες. Έχω συνομιλήσει με δεκάδες οργανώσεις μας ανά τον κόσμο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το να είμαστε σε πάρα πολλές χώρες δυσκολεύει την ενιαία στρατηγική, όπως τη δυσκολεύει και το πέρασμα του χρόνου, κύριε Βασιλάκη. Άλλο πράγμα είναι η πρώτη γενιά μεταναστών, η οποία φέρνει την πατρίδα, την κουβαλάει μαζί. Άλλο είναι η δεύτερη γενιά μεταναστών, που θυμάται έντονα την πατρίδα, έχει ακόμα τη γλώσσα και την πίστη. Και άλλο είναι η τρίτη γενιά μεταναστών, που θέλει άλλη πολιτική, η οποία έχει στην ουσία γίνει ένα με το χώρο διαμονής, αλλά κρατάει μέσα του τη σπίθα της Ελλάδας. Άρα θέλουμε άλλες πολιτικές σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, άλλες πολιτικές ανά χώρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο το σχεδιασμό του και για πρώτη φορά έχουμε προχωρήσει και θα παρουσιαστεί σύντομα μια στρατηγική για τον απόδημο ελληνισμό σε πολλά επίπεδα, με πολλούς στόχους αποδέκτες, με πολλούς αποδέκτες στόχους και με μεγάλη γεωγραφική κάλυψη. Γιατί το στίχημα για τη χώρα είναι, όπως και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό, οι νέοι της διασποράς να μπορέσουν να μπολιαστούν με την ελληνικότητα και την αγάπη για την πατρίδα. Αναφερθήκατε λοιπόν στο ότι έχουμε τρίτες, τέταρτες και πάει λέγοντας γενιές Ελλήνων που έχουν γεννηθεί και ζουν στις χώρες εγκατάστασης. Και αναρωτιέμαι ποιες είναι οι σχέσεις της διασποράς με το Εθνικό Κέντρο σήμερα. Είναι διακοπές το καλοκαίρι, είναι μια ανάμνηση σε κάποιες παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, είναι η γλώσσα, τι από όλα αυτά ή και όλα αυτά μαζί? Έχετε άλλες 110 χώρες βέβαια να επισκεφτείτε για να κλείσετε τον κατάλογο. Ξέρετε, μπήκαν προτεραιότητες με βάση τον πληθυσμό που υπάρχει και είχαμε και τους περιορισμούς του COVID
που μας δημιούργησαν μια σειρά από προβλήματα. Κοιτάξτε, εδώ το σημαντικό είναι να μπορέσεις να βρεις ποιο είναι αυτό το αόρατο νήμα που ενώνει το Μητροπολιτικό Κέντρο με τους απανταχού Έλληνες. Είναι η γλώσσα? Ναι, είναι η γλώσσα. Είναι οι παραδόσεις? Φυσικά. Είναι η πίστη? Είναι και η πίστη και η ορθοδοξία ένα κομμάτι που έρχεται και ενώνει πραγματικά τις κοινότητές μας. Είναι ο τόπος καταγωγής από την Ελλάδα? Ναι, είναι και αυτό. Γιατί βλέπουμε να υπάρχουν έντονες κοινότητες καλαβριτινών στο Σικάγο και να δουλεύουν ακόμα. Είναι το επάγγελμα? Γιατί αυτή τη στιγμή η νέα μορφή οργάνωσης των κοινοτήτων μας στο εξωτερικό έχει να κάνει με το επάγγελμα. Έλληνες δικηγόροι της Νέας Υόρκης. Έλληνες γιατροί στη Γερμανία. Πολυπληθείς οργανώσεις. Άρα αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να κάνουμε τα αυτονόητα, να στέλνουμε εκπαιδευτικούς έτσι ώστε τα νέα παιδιά να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα της δεύτερης και της τρίτης γενιάς. Να χρησιμοποιούμε ψηφιακά εργαλεία που μέσα από αυτά θα μπορούν αυτά τα νέα παιδιά να μάθουν τη γλώσσα. Πρόσφατα υπέγραψα και ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, με την κυρία Μακρύ, έτσι ώστε και η εκπαιδευτική τηλεόραση να προσαρμοστεί για τα παιδιά των Ελλήνων στο εξωτερικό. Η πρόσκληση αυτών των παιδιών στην Ελλάδα σε συγκεκριμένα προγράμματα. Ξεκίνησαν πάλι, είχαν σταματήσει λόγω COVID, μια σειρά από προγράμματα φιλοξενίας Ελλήνων δεύτερης, τρίτης γενιάς, έτσι ώστε να έρχονται στην Ελλάδα, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, να βλέπουν την πατρίδα, να κάνουν καλύτερα τα ελληνικά τους και να φεύγουν γεμάτοι αγάπη για την Ελλάδα. Έζησα, είδα τώρα σε ένα ταξίδι μου στη Λατινική Αμερική, τις κοινότητές μας εκεί. Μέσα στην Αργεντινή είναι πολύ μεγάλη κοινότητα από την Αχαΐα. Ήταν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας να καταλάβουμε ότι ο πρόεδρος της κοινότητας στο Μπένος Άιρες, ο πρόεδρος της κοινότητας στο Σάο Πάολο, η πρόεδρος στην Ουρουγουάη και οι αντιπρόεδροι των κοινοτήτων μας, σαν παιδιά, είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα φιλοξενίας στην Ελλάδα. Πώς κράτησαν φιλίες σε όλο τον πλανήτη? Αυτό είναι εργαλείο που ξαναμπαίνει σε λειτουργία. Μας φτάνουν μόνο αυτά? Όχι. Προφανώς. Θα ήθελα όμως για να προλάβω και να μην χαθούμε στο χρόνο, να ρωτήσω αν είναι ευαισθητοποιημένη η διασπορά σήμερα σε ζητήματα που αφαιρούν τις εθνικές μας προτεραιότητες. Και το λέω αυτό γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις η ιδιότητα του πολίτη υπερισχύει της ιδιότητας της εθνικότητας. Και σε αυτό το σημείο, βέβαια, να μας πείτε και εσείς ποιες είναι οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενεργοποίηση της ελληνικής διασποράς. Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες που η προώθηση των εθνικών μας θεμάτων είναι πρώτη προτεραιότητα, γιατί είναι χώρες ισχύως. Και υπάρχουν και χώρες που είναι δεύτερης προτεραιότητας, δεν είναι ποτέ, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλης σημασίας, θα έλεγα. Γιατί έχει την διασπορά μας στην Αμερική, για παράδειγμα. Ξέρουμε όλοι το ρόλο της αμερικάνικης πολιτικής στην περιοχή μας και την ανάγκη που έχουμε, έτσι ώστε να πιέζουμε για καταστάσεις. Στην Αμερική έχουμε καταφέρει και έχουμε αρκετές οργανώσεις. Έχουμε οργανώσεις μαζικές, όπως είναι οι ΑΧΕΠΑΝΣ, οι οποίοι μπορούν πολύ γρήγορα να διασπείρουν, να διοχετεύσουν το μήνυμα της χώρας σε πολλά μέρη. Έχουμε συλλόγους επιστημονικούς, όπως σας είπα, έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου, έχουμε εκπροσώπους στην πολιτική, έχουμε κυβερνήτες. Αλλά έχουμε και το ΧΑΛΚ. Το ΧΑΛΚ τι είναι? Μια ομάδα Ελλήνων που ξεκίνησε προσπαθώντας να φέρει τα εθνικά θέματα στο προσκήνιο. Τα κατάφερε ο Έντι Ζημενίδης. Μην ξεχνάμε ότι ο σημερινός πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήταν μέλος του ΧΑΛΚ. Ο υπουργός του Ιλινόη, ο Γιαννούλιας, που είναι και καταγωγή από την Αχαΐα, ήταν μέλος του ΧΑΛΚ. Νέοι επιχειρηματίες είναι μέλη του ΧΑΛΚ. Αυτοί οι άνθρωποι συνομιλούν καθημερινά με τον Μενέντες. Του κάνουν το fundraising, τον βοηθούν. Και ο Μενέντες είναι αυτός ο οποίος μπλοκάρει το κομμάτι των εξοπλισμών της Τουρκίας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό γίνεται στην πράξη. Έχουμε και προβλήματα. Για παράδειγμα, αυτό που αντιμετώπισα στη Γερμανία είναι ότι υποεκπροσωπούμαστε πολιτικά.
σε σχέση με τον πληθυσμό που έχουμε στη Γερμανία, δεν έχουν προσώπους. Οι Έλληνες έχουν μια λάθος αντίληψη της ενσωμάτωσης και αρνούνται να πάρουν γερμανική υπηκότητα. Άρα δεν έχουμε δημάρχους, δεν έχουμε αυτό που έχουμε στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Τελευταίο ερώτημα, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Πριν κάνουμε την κουβέντα μας, θέλησα να συζητήσω με κάποιους από τους απόδημους και να ρωτήσω τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο. Τι θα θέλατε τώρα, εν ώψη μια συζήτηση που θα έχω με τον κύριο Κατσανιώτη. Μου διατύπωσαν ένα παράπονο, το οποίο διατυπώνεται από πολλούς αποδήμους σχετικά με τα κριτήρια που τέθηκαν από την νομοθεσία και αποκλείουν τους περισσότερους εκλογείς του εξωτερικού από τη διευκόλυνση για ψήφο εξ αποστάσεως. Είναι ενδεικτικό ότι ζητείται να έχουν διαμείνει συνολικά 2 έτη εντός της ελληνικής επικράτειας τα τελευταία 35 χρόνια. Γιατί είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο? Κύριε Βασιλάκη, ήταν πολύ επίοικης. Είμαι σίγουρος ότι... Μου το είπαν αλήθεια πιο σκληρά και πιο αυστηρά. Αλλά... Είναι θυμωμένοι. Οι Έλληνες ομογενείς είναι θυμωμένοι. Και είναι θυμωμένοι γιατί θεωρούν ότι το Μητροπολιτικό Κέντρο, όταν τους χρειάζεται, τους ζητάει πράγματα και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα που έχουν στον τόπο καταγωγής τους. Ξέρετε, οι περισσότεροι στην Ελλάδα δεν έχουν καταλάβει ότι δεν προσπαθούμε να εγγράψουμε νέους ψηφοφόρους. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα να διευκολυνθούν και να ψηφίσουν εκεί που μένουν, αντί να πάρουν το αεροπλάνο και να έρθουν να ψηφίσουν στον τόπο που είναι γεγραμμένοι. Υπήρξε μια ανάγκη, γιατί η δική μας προεκλογική δέσμευση ήταν να ψηφίσουν μια απόδημα. Δυστυχώς χρειαζόντουσαν 200 βουλευτές να ψηφίσουν στη Βουλή, γιατί χρειαζόταν ενισχυμένη πλειοψηφία για να περάσει αυτή τη διάταξη. Η πολιτική αριθμητική επέβαλε συμβιβασμούς. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξωπραγματική, δηλαδή έλεγε να ψηφίζουν οι ομογενείς στον τόπο διαμονής τους, αλλά να μην προσμετράτε το αποτέλεσμα στο εθνικό αποτέλεσμα. Άρα θα είχαμε δύο κατηγορίες Ελλήνων. Αυτοί που μετράνε και αυτοί που δεν μετράνε. Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη δική μας άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός. Όποιος έχει δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα, το έχει όσο ζει και μπορεί να ασκήσει από όπου ο ίδιος επιλέξει. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ήρθε και είπε ότι εγώ δέχομαι να ψηφίσω κάτι, αλλά θα ήθελα να υπάρχουν τα 2 χρόνια, να αποδεικνύεται ότι ζεις 2 χρόνια. Πιστεύω βαθύτατα ότι το έκανε για μικροπολιτικούς λόγους. Αλλά το αποτέλεσμα είναι να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα νόμο. Για πρώτη φορά δίνει δικαίωμα ψήφο σε αποδήμους. Δυστυχώς όχι σε όλους. Για πρώτη φορά στην επόμενη Βουλή θα υπάρχουν εκπρόσωποι των αποδήμων, γιατί τα κόμματα είναι υποχρεωμένα στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας να βάλουν σε εκλόγιμη θέση απόδημους Έλληνες. Να παρακαλέσω να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, απλά για να ξέρετε κι εσείς την ελευθερία του χρόνου. Ναι, βλέπω το. Είμαι σίγουρος ότι στην νέα κοινοβουλευτική θητεία, με παρουσία Ελλήνων του εξωτερικού, θα μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τον νόμο και να βρούμε τις 200 ψήφους που δεν θα θέτουν κανέναν περιορισμό στους Έλληνες απανταχού τον κόσμο που έχουν δικαίωμα ψήφου να ψηφίζουν από το μέρος στο οποίο επιλέγουν. Κύριε Υφυπουργέ, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω και εσάς για την παρουσία σας και όσους μας παρακολουθήσατε μέσα από το live streaming. Συνεχίζονται οι εργασίες του Regional Growth Conference 2023. Σας προτρέπω να τις παρακολουθήσετε και να τις παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Καλό μεσημέρι.